Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Παιδιά, το καλοκαίρι έφτασε, οι διακοπές ξεκινάνε και επειδή πολλοί κόσμος θα πάει ταξίδι με το αυτοκίνητό του, σκέφτηκα να φτιάξω αυτό το βίντεο για να σας δείξω κάποιες συμβουλές για το πώς θα προετοιμάσουμε το αυτοκίνητο για ένα ταξίδι και το τι πρέπει να έχουμε και στο αυτοκίνητο μαζί μας. Άρα, ξεκινάμε πρώτα με τον έλεγχο και την προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε στο όχημά μας. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να τσεκάρουμε τα λάδια του κινητήρα, να δούμε τη στάθμη δηλαδή. Κάντε κλικ πάνω εδώ δεξιά να δείτε πώς γίνεται αυτό. Το έχω αναφέρει σε άλλο βίντεό μου. Και εκτός από αυτό, θα πρέπει να ελέγξουμε και άλλα υγρά του αυτοκινήτου, όπως είναι το ψυγείο, όπως είναι η στάθμη στους υαλοκαθαριστήρες μπροστά, όπως είναι τα υγρά φρένων, έτσι τα υγρά του τιμονιού. Είναι κάποιοι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνουν όπως και δίποτε αυτοί οι έλεγχοι. Μετά, κάτι άλλο σημαντικό πρέπει να δούμε είναι βεβαίως και τα φώτα. Έτσι και τα φώτα μπροστά, αλλά και τα φώτα πίσω ότι λειτουργούν κανονικά. Αυτό πρέπει να το δούμε βεβαίως. Κάτι άλλο πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι πρέπει να δούμε ότι η ρεζέρβα που έχουμε στο πορπαγκάζ είναι φουσκωμένη και είναι σωστή, έτσι όπως πρέπει να είναι. Μετά, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι βεβαίως να ελέγξουμε την πίεση των ελαστικών μας. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Κάντε κλικ πάνω εδώ δεξιά. Έχω δείξει πόσο σημαντικό είναι η πίεση και τα ελαστικά στο αυτοκίνητό μας. Βέβαια, εδώ μην ξεχνάμε ότι όταν πάμε ταξίδι, σίγουρα θα είμαστε παραπάνω άτομα και θα έχουμε αποσκευές. Επομένως, θα πρέπει και η πίεση να είναι σωστή. Και ας έρθουμε εδώ στο ΤΤ να σας δείξω τι εννοώ. Για παράδειγμα, εδώ μας λέει ότι αν τυχόν είναι να κουβαλήσεις βαλίτσες, όπως βλέπουμε εδώ, η πίεση είναι διαφορετική από το να μην είχε βαλίτσες. Άρα πρέπει να το προσέξετε, παιδιά, αυτό στο τι αναφέρει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου σας. Έτσι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μετά, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε μαζί μας όπως και δίποτε είναι το τρίγωνο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση που ατυχήματος ή οτιδήποτε και το βάλουμε πίσω στο αυτοκίνητο. Και βεβαίως το φαρμακείο. Έτσι, το οποίο φαρμακείο πρέπει να το ανανεώνουμε συχνά, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το αυτοκίνητο. Κάτι άλλα αντικείμενα που θα πρέπει να έχουμε εμείς σαν οδηγοί είναι βεβαίως να έχουμε ένα μπουκάλι νερό και βεβαίως και γυαλιά ηλίου, γιατί όχι, καλοκαίρι. Και τέλος, να σας πω εδώ ότι είναι λογικό να φουλάρουμε τη βενζίνη πριν ξεκινήσουμε στον προορισμό μας. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι αν πάμε σε μια διαδρομή την οποία δεν τη γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πότε μπορούμε να βρούμε βενζινάδικο, καλό είναι ότι όταν φτάνει ο δείκτης της βενζίνης κοντά, να περάσει το μισό, να πάμε και να το γεμίζουμε. Γιατί δεν ξέρουμε μετά πότε θα ξαναβρούμε βενζινάδικο, αν δεν γνωρίζουμε ειδικά τη διαδρομή. Άρα, είναι καλό είναι ότι όταν βλέπουμε ότι η στάθμη της βενζίνης πάει στο μισό, να το γεμίζουμε για να είμαστε σίγουροι. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Κάτι άλλο βεβαίως σημαντικό είναι ο οδηγός, εμείς δηλαδή να είμαστε ξεκούραστοι, να έχουμε κάνει το σωστό ύπνο και αυτό που πρέπει. Πριν το ταξίδι μας, βέβαια. Έτσι. Και τέλος, όταν ξεκινήσουμε να πάμε στον προορισμό μας, καλό θα είναι να ξεκινήσουμε πολύ πολύ νωρίς για να αποφύγουμε τυχόν κίνηση, τυχόν μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, αυτές οι συμβουλές από εμένα, παιδιά, όσον αφορά για το τι πρέπει να προσέξουμε όταν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι με το όχημά μας, με το αυτοκίνητό μας. Αν πιστεύετε ότι κάτι έχω ξεχάσει, γράψτε το κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε. Τι άλλο πρέπει να, πού άλλο πρέπει να δίνουμε σημασία. Κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, μια εγγραφή. Ανεβάζω καθημερινά βίντεο, μπείτε να δείτε όλα μου τα βίντεο. Και βέβαια, σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο αυτό.